Κάνω πάσα γιατί καταλαβαίνω τι. Ποιος είσαι ο μουσουλιστής από τον Μάντσεστερ. Γιατί απευθείας δεν μπορεί να με τη δώσει. Πιστεύεις. Εγώ καταλαβαίνω τι θα πει. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρωτεργάτης. Ναι. Του να πέσει ο Ηρακλής κατηγορία. Δεν περίμενα την ερώτηση. Λοιπόν, σου λέω γιατί λείπουν οι Ηρακλήδες. Δεν πειράζει. Ακούω. Και επειδή λένε κοτάρα δεν τα πήρε για τον Ηρακλή κτλ. Θεωρείς. Για μένα. Πει κοτάρα δεν θα ρωτήσει, δεν κάνει. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στο να πέσει ο Ηρακλής στα Τάρταρα, πιστεύεις ότι αυτό με τα πανό, με το παιδί που χάθηκε εκεί κτλ. Παίρνει μια. Και να το πούμε. Πιστεύω. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας, δεν έχουμε νομοσυμφέρον. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής, άμα ήταν γενικά όλο το κομμάτι Ηρακλής, έτσι. Ναι. Όχι μόνο το διοικητικό, το οποίο στο τέλος έφυγε και αυτό. Ναι. Φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟ και δεν είχαν αυτά εδώ τα τριβίσματα και τα όλα τα υπόλοιπα. Like, μαλάκες, like. Του Ασλαμά κλπ. Ναι. Διότι στην ουσία την ομάδα την κάναν αυτοί, έτσι. Δηλαδή τι, αυτοί οι φίλαθλοι εδώ πέρα, οι οποίοι είχαν και έχουν τέτοιες τοποθετήσεις από το Ασλαμά. Α, όταν ρώτησα φταίνε προσωπικά στον αέρα, όχι στον αέρα, συγγνώμη, σε ένα διάδεμα, λέω θέλεις να σε βοηθήσει ο ΠΑΟΚ να ξέρω εγώ. Κάνα φράγκο, κάνα αυτό. Κάνα εγώ, πάμε τίποτα. Κάνα βανικό, να πάμε, λέει, σαν τάτα. Μου το είπανε κι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Μάλιστα. Πρώτον, πιστεύω ότι αν ήταν φίλα προσκύμενα και είχαν με καλές σχέσεις, με λίγα λόγια, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να επηρεάσει κάποιες ομάδες από τη Super League να ψηφίσουν θετικά για τον Πρώτο. Το ότι τον βοήθησε στην αρχή και ήρθε από το πάνω να μετά. Από θα καταλήξω. Λοιπόν, τον βοηθάει. Η καλή του θέληση και πρόθεση, αυτά να τα λες και στο ράδιο, μην μου κάνεις άλλα εκεί πέρα. Ναι, άσε το ράδιο, εγώ ρωτάω. Όχι, δεν ρωτάς, να τα λες. Λοιπόν, αυτό εδώ που θα πω τώρα. Τι είπες, να πες, να ακούσουμε. Λοιπόν, την πρόθεση ο Σαββίδης, η ΠΑΕ ΠΑΟ Κανδέλης και ο κύριος Σαββίδης, την έδειξε από την αρχή της χρονιάς. Ήθελε να βοηθήσει. Δίνει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στο Λάμπρο. Πήγε στο ξενοδοχείο. Να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις ομάδες, κάποιες προσφυγές, κάποιες ιστορίες. Να τακτοποιηθεί με λίγα λόγια οικονομικά. Μάλιστα. Και για αντάλλαγμα. Ναι. Αχαριστία. Κρεμασμένο πανό να τον βρίζουν τη συγχωρημένη τη μάνα του. Εσείς τις μάνες δεν βρίζετε εκεί στην Τούμπα. Κρεμασμένο πανό να τον βρίζουν τη συγχωρημένη τη μάνα του. Λοιπόν. Ναι. Από εκεί μετά συγχωρεί την κατάσταση αυτή. Του συγχωρεί. Ναι. Δεύτερο μεγαλείο ψυχής. Ωραίο. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζει για να πάρει. Μεγαλείο ψυχής. Κοντεύουμε λοιπόν στην επικύρωση της βαθμολογίας και πάει ο Ηρακλής, ο Παπαθανασάκης με λίγα λόγια, και ψηφίζει υπέρ της επικύρωσης της βαθμολογίας. Κάτι το οποίο δεν το ήθελε ο ΠΑΟΚ, διότι έχει δικαστικές υποθέσεις με τον Ολυμπιακό. Μάλλον ο Ολυμπιακός έχει δικαστικές υποθέσεις. Και πάει με τον Ολυμπιακό. Και εκκρεμότητες και σου λέει μπορεί να του πάρω και το πρωτάθλημα με αφαίρεση βαθμών. Μάλιστα. Και πάει με αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Και εγώ έρχομαι και σου λέω τώρα. Ναι. Εσύ τι θα έκαμε. Οι ίδιοι τι θα κάνανε. Ναι, ωραίο, καλό, μ' αρέσει. Τι θα κάνανε, μπράβο, φίλε. Σωστό. Άρα λες εγώ. Δίκαιο και τίμιο. Εγώ λες, είμαι ευεργέτη σου. Ναι. Εσύ αντί για να πει την με βρίζεις, με χλεβάζεις και με ψηφίζεις και ανάποδα στην ιστορία. Έχεις και απαιτήσει να σε βοηθήσω μετά. Και αν σε βοηθήσω, με κράει. Άρα λοιπόν. Άραγε, λοιπόν δηλαδή, αν ψήφιζε υπέρ. Ναι, ρε, ο ΠΑΟΚ, διακράζανε πάλι. Γούσταρε που το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ. Εγώ με ρώτησε πριν τι θα ψήφισε ο ΠΑΟΚ και σου λέω ό,τι του συμφέρει. Ναι. Αυτό του συνέβαινε του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, τώρα που μετά, ο χρόνος μπροστά είναι, μπορούν να καταλάβουν τα λάθη. Τα ίδια ακριβώς έπαθε και ο Καρυπίδης, έτσι. Δηλαδή τι, αυτό είναι άλλο. Τι σου πω εγώ, αμάδες. Πες μου να μάθω. Τα ίδια ακριβώς έπαθε και ο Καρυπίδης. Τι έκανε ο Καρυπίδης. Εκεί είχαμε βρίζα. Έτσι, Βέρεια. Βέρεια, βρίζα. Δεν είχαμε βρίζα. Βρίζα. Γιουριά δεν είχαμε. Γουγού, ναι. Πιτσιρικαρίες εκεί, τα παιδιά που παίζαν μπάλα, ο Παλάφας και λοιπά, αυτοί όλοι εκεί δεν ήταν. Κούγκουρας και αυτοί. Ναι. Ναι. Υπήρχε μια σχέση, πιστεύω, φιλική προς τη Βέρεια. Ναι. Την Καρυπίδη μεριά. Άραγε. Άραγε λοιπόν, καταλήγουμε συμπέρασμα ότι ήταν φίλος προσκύμενα. Εν μία ανοιχτή ο κύριος Καρυπίδης, πήδηξε από την άλλη μεριά, πήγε, έκανε φιλικό 9 ώρα το πρωί κάτω στο Καρεσκάκη, στο Ρέντι. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό και τα έκανε. Πώς θα λένε. Μπάχαλο. Τα έκανε μπάχαλο. Έφαγε παπά. Έφαγε παπά, δεν ξέρω τι έφαγε, κράτησε τον Αναστόπουλο, τι έκανε, ξέρω εγώ. Ναι. Η δική μου άποψη αυτή. Ναι. Εγώ ήμουν μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, έτσι αξιόμουν. Και πιστεύω έτσι έγινε. Δεν θες να πεις ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έπαιξε ρόλο στο να μην ανέβει ο Άρης. Όχι, άλλο λέω. Πιθανό μπορούσε να. Να βοηθήσει. Να βοηθήσει, ναι. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Και έμεινε από την απέξω. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Δεν είπαμε άμα θέλετε. Εμείς λέμε τι έγινε τώρα. Εμείς δεν θέλουμε. Μισώσει και θέλετε. Άλλο λέω εγώ. Δεν θέλουμε. Θέλετε, αλλά δεν μπορείτε. Δεν θέλουμε. Θέλετε, αλλά δεν μπορείτε. Να μείνω στη Χάμα Εθνική διαλυμένο πάνω να πάρω βοήθεια από τα βίδια. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Κάθε το Σεπτέμβριο του Μπούμπουρα να ζητάει το Σόουζο, φέρει με το center back. Δεν έχω, Βαρέλα είναι βαρύς, θα λέει. Λοιπόν, άσυμα, και στο τέλος τα κάνει με το φίλο προσκύμενο σωματείο και τους ρίχνει και εκεί το σωματείο. Τον μπουλέψατε τον Ηρακλή. Πώς νιώθετε δηλαδή. Καλά τον κάνατε. Καλά τον κάνατε.
Γιατί καλά το κάνατε. Κωστή, συγγνώμη λίγο. Ναι. Να το, επειδή δεν τελείωσε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, θέλω να του πω για να ξέρουν, και να μην ψήφιζε, 8-2 θα ήταν, δεν άλλαζε κάτι. Όχι, αυτοί λένε το άλλο. Ότι επηρέασε και 3-4 ομάδες, γιατί είναι δυνατό. Αυτό τι έκανε, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή. Αυτό που είπα εγώ μπορούσε να επηρεάσει κάποιε ομάδες, να τι βγάλει. Ναι. Και λέει, γιατί λέει αυτή η Μακεδονομάχη, λέει τώρα αφού ψηφίσαν τη Λεβαδία. Θέλαν την βοήθεια του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ρωτάω. Α, καλό! Δεν το σκέφτηκα αυτό. Από αυτό θα έλεγα και εγώ. Μισό λεπτό, ρε. Όταν λέγαμε να του βοηθήσουμε, άφηκτα πάνω τι ιστορίε του. Όταν δεν θέλουμε να τους βοηθήσουμε, πουλημένοι! Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο να μας τρελάνε. Ναι. Λες, ε. Για να μας κάτσεψουν τελείως εδώ. Ναι. Τι είναι αυτό. Άρα λες, μόνοι μας, αυτόνομοι. Εναντίον όλων. Αυτόνομοι. Αδύναμοι. Και προκαλούμε για από πάνω. Και κάτι άλλο. Αυτό θέλει να πει. Για το παιδί πριν. Έτσι βλέπω εγώ, έτσι τα βλέπω. Το παιδί. Δεν είδα κάποιον από τον Ηρακλή να αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν αναλαμβάνει κανένα Ηρακλήδη την ευθύνη. Γιατί εσύ πιστεύει ότι δεν είναι Ηρακλήδη. Δεν είπα ότι ήταν. Άκου, η αστυνομία. Σουλώτη, η αστυνομία είναι ευαίσθητο το θέμα. Ναι. Η αστυνομία το θέμα μαζί με το Υπουργείο το ψιλοέθαψε και πανέξυπνα. Δεν το ψιλοέθαψε. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα πω ότι την υπόθεση την πήγε στην τροχέα. Άμα την πήγε στην τροχέα, τι είπα να πει από το τροχείο. Ναι. Πώς έγινε δηλαδή εκεί, με φασαρία δεν έγινε. Άκουδο, άκουδο. Ναι. Εγώ έψαξα. Δεν για μπορώ να, να πω. Ένα λεπτό. Για να μην φανεί σαν επίθεση. Το πήγα στην τροχέα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Να μην δείξουν πρόβλημα. Δηλαδή, έτρεξε το παιδί να φύγει και το πάτησε από το κύριο. Μισό λεπτό. Εγώ σου λέω ότι η υπόθεση πήγε στην τροχέα και έκλεισε. Κοίταξε, σου πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Το αν πήγε κάπου και έκλεισε, δεν ξέρω τι έκανε και πώς έκανε και πού το πάνε το θέμα. Εγώ εκεί πήγε το θέμα, το ξέρω, το έχω ψάξει. Η αφορμή υπάρχει, έτσι. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα αυτά. Για κάποιο λόγο. Κάτσε, ρε φίλε. Φασαρίες δεν έγιναν εκεί. Πλακωμοί δεν γίνανε. Πλακωμοί. Λοιπόν. Από, υπό το φόβο του ξυλοδαρμού δεν έφυγε το παιδί για να προλάβει να γλιτώσει. Υπό το φόβο του ξυλοδαρμού. Εκεί δεν έγινε το τροχείο μετά. Ναι, αλλά ο εισαγγελέα το βάζει στο τροχείο. Ρε φίλε, αν πήγε στο τροχείο, είναι αυτοκινηστικό δυστύχημα δηλαδή. Δεν είναι επίθεση. Το πάει εκεί. Η μαγιά, η οπαδική μαγιά, ξέρει ποια είναι. Όταν στην Παλίνη πριν κάμποσα χρόνια έγινε το σκηνικό και φάγανε το βάζελο, βγήκαν οι γάδε και αναλάβαν την ευθύνη. Σε ραντεβού. Έγινε ραντεβού και ήταν ραντεβού. Ήταν ραντεβού, πέρα πα ή σκοτώνω με ή σκοτώνω. Εκεί. Εκεί δεν λυπόμαστε κανέναν. Εκεί το βάζω. Και το καφί το δίνανε, ρε. Σόμισο. Να πάμε τα πράγματα σε μία σειρά. Άμα το δίνεις και άκου εδώ. Και είμαι εγώ ο Ραπτόπουλος Παοξής. Ναι. Και πάω και δίνω ραντεβού με τον Ολυμπιακό 15 με 15 χουλιγκάνια. Να τη βρούμε την άκρη. Και με σκοτώνουν. Δεν με κλαις. Δεν με κλαις. Τα θέλω ο κόλος μου. Είμαι ο Ραπτόπουλος ο Παοξής. Ή ο Αριανός ή ο Ηρακλειδιάς. Και περνάω έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ, τη αντιπάλου ομάδα. Και μου την πέφτουνε 10 και με κάνουν του λούμ και με σκοτώνουν. Με κλαις. Το καταλαβαίνεις. Σε κλαίω κανονικά. Με κλαις εκεί. Άμα πάω εγώ με τον Τζόρνταν αντίπαλος. Δεν βγαίνει κανείς να αναλάβει αυτούς την ευθύνη. Μα πώς θα αναλάβει την ευθύνη αφού ήταν τροχαίο όλοι. Λέει. Ναι. Λέει. Εσείς τι λέτε. Εσύ πας τώρα κάπου. Πηγαίνεις κάπου σε έναν δρόμο. Πάω σε έναν δρόμο. Και σου την πέφτουν 5-6 παοξίδες. Ναι. Και σε πλακώνουν στις κλωτσίες και σε αυτά. Και για να γλιτώσεις φεύγεις. Και αν περάσεις στον δρόμο και σε πατάει αυτοκίνητο. Ναι. Ποιος φταίει. Ποιο θέλει, όποιο έχει καλύτερο δικηγόρο νικάει. Ποιο θέλει, δεν με απαντάει. Ποιο θέλει, αυτοί με δίνανε φταίει. Λοιπόν, οπότε τι πάνε να καλύψουν τώρα. Ναι, μου λε, εγώ σου λέω το άλλο. Πλακωνόμαστε στο ξύλο εμείς οι δύο και εγώ έχω κλειστή αρτηρία. Μου δίνει λοιπόν δύο μπουνιές, παθαίνω έβραγμα και πεθαίνω. Ξέρει αν πάμε στο. Αυτό ξέρει τι γίνεται. Ξυλοδαρμό, δεν έχει καμία ευθύνη για το θάνατό μου. Το ξέρει αυτό. Κατάρα είμαστε καριόλιδες εμείς που δεν ψηφίσαμε υπέρ του Ηρακλήτωρα. Και μας βρίζουν αυτοί. Πάμε παρακάτω. Όχι, με συγχωρείτε. Πάμε παρακάτω. Το αναλύσαμε το θέμα, νομίζω τα είπαμε τα πράγματα, το αναλύσαμε κτλ.